Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ τρία πράγματα πρέπει να απαντήσουμε. Πρώτον, είναι αναγκαίο αυτό το νομοθέτημα εδώ το οποίο έρχεται σήμερα να ψηφίσουμε? Είναι βαρύτατο, δεν συζητείτε. Όσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι παρατηρώ παρελθόντως, βλέπω την κυρία Κουντουρά, δεν είδα κανέναν ομιλητή των ΑΝΕΛ στον κατάλογο των ομιλητών. Σας στηρίζουν ακόμα ή διακόπη ο Αραβών εν ώψη των δυσκολιών? Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δούμε. Αλλά λέω, ήταν αναγκαίο. Ακούστηκαν απόψεις ότι είχε εκτροχιαστεί ούτως ή άλλως το ασφαλιστικό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αψευδής απόδειξη είναι η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ο νόμος 3863 είχε αντιμετωπίσει το θέμα μαζί με τις αλλαγές που είχε κάνει ο Γιάννης Ογρούτσης. Και αν πάμε πίσω στο 2000 μέχρι το 2009, δεν θυμάμαι τότε εσείς ως κόμμα να είσαστε υπέρ οποιασδήποτε περικοπής ή οποιασδήποτε εκλογήκευσης. Αν θυμάμαι καλά, υπό την τότε έκφανσή σας συνεχώς για αυξήσεις φωνάζετε. Τώρα για ποιο πράγμα διαμαρτύρεστε, για να καταλάβουμε? Πάμε στο δεύτερο ισχυρισμό σας. Ότι είναι δίκαιο και ωφέλιμο για το 99% του πληθυσμού. Τώρα αυτό το λέμε σοβαρά? Δηλαδή το 100% που διαμαρτύρεται εναντίον σας έχει πάθει συνολική παράνοια? Θα το έχετε μάθει ίσως ότι έχουν καταληφθεί τα γραφεία σας. Θα το έχετε παρατηρήσει ίσως ότι έχετε τρεις κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου. Επί των ημερών μας βάζαμε μία. Να δούμε πού αλλού θα το πάτε. Πού αλλού θα το πάτε. Πόσο θα πάει η πρόοδος? Όλο αυτό το αριστερό κέλυφος. Το αριστερό κέλεφος του μνημονιακού δρόμου για τον ρουσφετολογικό σοσιαλισμό, τον οποίο επικαλείστε, πού θα σας οδηγήσει, κύριοι συνάδελφοι? Θα μου πείτε γιατί σας λέω ρουσφετολόγους, θα σας το πω. Έχετε ψηφίσει 49 νόμους. Από τους 49 νόμους, νόμοι είναι οι 8. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμβάσεις, κυρώσεις, ποινιπή κτλ. Έχετε καταθέσει στους 8 αυτούς νόμους, αυτό είναι το νομοθετικό σας έργο, στο συνολικό νομοθετικό σας έργο αντιστοιχούν 149 τροπολογίες υπουργών, 310 τροπολογίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε υπολογίσει τους ΑΝΕΛ, θα τους υπολογίσουμε για αυτούς. 124 νομοτεχνικές μεταβολές που υποκρύπτουν τροπολογίες. Μία τροπολογία για κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θα λύσει με αυτή την κυβέρνηση το πρόβλημά του. Και όμως ζητάμε θυσίες από τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ούτε αναγκαίο. Δεν ήταν αναγκαίο, το κάνατε εσείς με την πολιτική σας το 2015, δεν είναι δίκαιο. Είναι πρόσφορο τουλάχιστον. Σας πω τρία παραδείγματα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να θρέψουν άλλα 9 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό δεν γίνεται. Ας πάρουμε ένα μηχανικό λοιπόν, που φέτος το 2015 δεν έβγαλε τίποτα μέσα στην κρίση και του χρόνου βγάζει 7.000. Του παίρνετε το 80% του εισοδήματός του. Το 80%. Πάμε σε έναν δικηγόρο πιο εύπορο, ο οποίος βγάζει φέτος απεργίες, δεν υπάρχουν δικαστήρια, δεν υπάρχουν δουλειές, του χρόνου ίσως θα έρθει η ανάκαμψη όπως μας λέτε και ό του θαύματος πάει πολύ καλά η χρονιά του και βγάζει 40.000. Μαζί με την προκαταβολή θα του πάρετε 35.582,6 ευρώ. Θα του μείνουν δηλαδή 4.418 από το 40.000 που έβγαλε. Και να πάμε, γιατί δεν θα την πληρώσει, θα του δανείσετε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ για να πληρώσει την προκαταβολή. Να πάμε και στον πλούσιο. 100.000 ευρώ. Από αυτό που περιμένουμε να απασχολήσει νέους ανθρώπους, να προσλάβει ανθρώπους για να σταματήσει το άγχος της ανεργίας των νέων. Διότι αν περιμένετε να διορίσετε στο δημόσιο, ζήτω που καήκαμε. Στις 100.000 ευρώ, ξέρετε ποια είναι η φορολόγηση μαζί με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές που εισάγει ο κύριος Υπουργός? 93.409,80 ευρώ με 2 σπίτια. Έτσι. Τι είναι αυτά που λέω? Αυτό που είναι τρομερό δεν είναι ότι με ρωτάτε τι είναι αυτά που λέω, είναι ότι δεν ξέρετε τι είναι αυτά που λέω. Αυτό είναι το τρομερό. Γιατί δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Δεν ξέρετε που πάτε τα πράγματα. Δεν ξέρετε σε τι απελπισία οδηγεί την κοινωνία. Δεν ξέρετε σε τι τείχο μας πάτε.
και να πάμε να δούμε. Ξέρετε, υπάρχει άλλος δρόμος τελικά. Διότι το τι είναι αυτή η κυβέρνηση το έχουμε δει πολύ καθαρά. Το έχει δει η ελληνική κοινωνία. Απεικονίζεται σε κάθε μέτρηση. Αυτή τη στιγμή με δυσκολία περνάτε το 15%. Μόλις αρχίσει να υλοποιηθεί αυτό το νομοσχέδιο, θα βλέπετε το 10 μακριά. Θα γυρίσετε στα ιστορικά σας ποσοστά. Στο 2, στο 3, στο 4, μοιράζοντας τα με τον κύριο Λαφαζάνη, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με όλα αυτά τα περίεργα της αριστεράς. Αλλά πάμε να δούμε, υπάρχει άλλος δρόμος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα τραγούδι του Σαββόπουλου. Κάπου στη δεκαετία του 90. Ενώ αυτό το κράτος καταραίει, ο έξω ελληνισμός θα προχωρεί. Υπάρχει δρόμος, είναι ελληνικός, είναι ελληνόφωνος και είναι δίπλα μας. Κοιτάξτε την Κύπρο. Ξέρετε πώς βγήκε η Κύπρος από το μνημόνιο? Με φορολογικό συντελεστή 12,5%. Ξέρετε τι ασφαλιστικές εισφορές έχει η Κύπρος? 7,8%. Γιατί? Διότι υπάρχει ανάγκη επενδύσεων. Χωρίς επενδύσεις δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Ό,τι και αν ψηφίσετε λοιπόν με την σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που δεν αντιστοιχεί σε τίποτα στην κοινωνία έξω, ό,τι και αν ψηφίσετε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εφαρμοστεί. Και σας ξαναλέω αυτό που σας έχουν πει καλόπιστα πάρα πολλοί ομιλητές από αυτό το βήμα. Με το καλό να φεύγετε, να φτιάξουμε τη χώρα.